Κύριος σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Μεν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση. Δεν χρειάζονται συστάσεις για τον πατέρα Δημήτριο, τον Σεβονιότο, τον Μητροπολίτη Λεωπόλιος, μιας ιστορικής Μητροπόλιος, που τα Άγια Χώματα τα έχουν πατήσει Άγιοι άνθρωποι, όπως είναι ο Νικόδημος Ζαρίκας, ο Χρυσόστομος Πασαροδόπουλος, η μαμά Σταυρίτσα και τόσοι άλλοι άνθρωποι. Και τον ευχαριστούμε πολύ που έκανα τον κόπο να έρθει. Είναι Μακεδόνας, Ιεραπόστολος, χρόνια από μικρό στην Ιεραποστολή. Έχει έτσι μια εμπειρία πολύ μεγάλη. Είναι στην Τανζανία τώρα, υπηρετεί εκεί πολύ καιρό, στην Ανατολική Τανζανία, στην Τάγκα, στον Ντάρ ελ Σαλάμ. Για να, επειδή έχει περάσει ο χρόνος, να δώσω το λόγο στον Σεβασμιότατο να μας πει για το έργο του, για την Ορθοδοξία, για την άθληση της Ορθοδοξίας. Τον βλέπουμε στο site, τον βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι το έργο προχωράει και αυξάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο, Σεβασμιότατε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, δοξάζουμε τον Τρισάγιο Θεό για μια καινούρια χρονιά που μόλις ανέτειλε στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Σας μεταφέρω τις ευχές του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, του Πατριάρχου της Αγάπης, του Ιεραποστόλου Πατριάρχου, του κυρίου κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο κύριο Φιλόθεο που μας έδωσε την ευκαιρία σήμερα να βρισκόμαστε εδώ και να απευθύνουμε λόγο αγάπης και ευχών για το νέο έτος. Όπως πολύ ωραία είπε ο κύριος Πρόεδρος, τον οποίο και συγχαίρω, διότι φέτος η αδελφότητα εορτάζει τα 60 χρόνια της ιδρύσεώς της, ήδη 60 χρόνια αγάπης, 60 χρόνια πίστεως, 60 χρόνια προσφοράς, 60 χρόνια πρωτοποριακής ιεραποστολικής εργασίας στην ευλογημένη πατρίδα μας την Ελλάδα. Ήταν η πρώτη αδελφότητα που δημιουργήθηκε στον ελλαδικό χώρο, ο μακαριστός ο κύριος Παπαδημητρακόπουλος με την κυρία Έλλη Γεωργίτσα Παπαδημητρακοπούλου, ήταν οι προτεργάτες και γύρω από αυτούς πολλοί άλλοι ευλογημένοι αδελφοί μας που με τη χάρη του Θεού αγωνίστηκαν προσφέροντας προσωπική εργασία αλλά και τις ιδιοκτησίες τους. Μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν το σπίτι του γιατρού. Εδώ ερχόμασταν κάθε φορά που θέλαμε να τον δούμε, κάθε φορά που σαν νέοι σκεφτόμουν τώρα στο δρόμο ότι ακριβώς πριν 40 χρόνια για πρώτη φορά πέρασα αυτή την πόρτα κάτω στη Mackenzie King 6. Ήμουνα τότε φοιτητής, είχα μόλις τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία και ήμουνα στη Θεολογική Σχολή. Και εκεί στη Θεολογική Σχολή ήξερα για την Ιεραποστολή εγώ βέβαια από παιδί, αλλά δεν ήξερα για την αδελφότητα. Οι γονείς μου ήταν απλοί άνθρωποι από το Σοχό της Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο κλπ. Και έτσι ήταν τότε που πριν από 40 χρόνια συνάντησα τον κύριο Παπαδημητρακόπουλο και ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά ο γιατρός. Και μόλις έβρεπε νέους ανθρώπους, στο πρόσωπο του κάθε νέου που περνούσε αυτή την πόρτα εκεί, έβλεπε τη δυνατότητα, όχι τη δυσκολία. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η Ιεραποστολή. Να βλέπουμε στον κάθε αδελφό μας μια δυνατότητα, όχι μια δυσκολία. Εμείς μόλις δούμε έναν άνθρωπο, αμέσως σκεφτόμαστε γιατί ήρθε δίπλα μας, τι περιμένει από μας, τι έχει να κερδίσει, τι θέλει από μας, τι θα ωφεληθεί, που θα μας χρησιμοποιήσει, και περνάνε όλοι οι κακοί λογισμοί. Ενώ ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι πρέπει να έχουμε πάντοτε καλούς λογισμούς. Έτσι λοιπόν, σαν χθες κύριε Πρόεδρε, περάσαν τα 40 χρόνια που ο νεαρός Θεμιστοκλής Ζαχαρέγκας περνούσε
το κατόφλι αυτής της αδελφότητος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με αξιώνει ο Θεός και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να κάνουμε αυτή την πρώτη συνάντηση του 2024, του νέου έτους, για να γιορτάσουμε, να συνεχίσουμε βέβαια τους εορτασμούς αυτών των 60 ετών που ξεκίνησαν με την εκδήλωση που έγινε στο Πανεπιστήμιο και θα ολοκληρωθούν φαντάζομαι στο τέλος του χρόνου με τις εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει και είμαι σίγουρος ότι θα τις έχετε οργανώσει τέλεια. Έρχομαι λοιπόν από την μακρινή Τανζανία. Είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι περάσαμε και 9 χρόνια από τις Ινδίες με τον πατέρα Ιγνάτιο, με τη μητέρα Τερέζα, στην Καλκούτα, στη Βομβάη, πάντοτε με τις ευχές του Αγίου Παϊσίου που ξεκίνησα το 1992. Ο Άγιος Παϊσίος με έστειλε στις Ινδίες, στον πατέρα Ιγνάτιο. Πάντοτε με τις ευχές του γέροντά μου από μικρό παιδί, του γέροντος Παρθενίου, του Αγίου Παυλίτου. Και στη συνέχεια με τις ευχές του γέροντά μου στο μοναστήρι μας, του γέροντα Αμφιλοχίου του Τσούκου, του Αγίου Ιεραποστόλου, το πνευματικό παιδί του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου και εγγόνι του Αγίου Νεκταρίου, που είχαμε την τύχη να ζήσουμε κοντά του 9 ολόκληρα χρόνια στο Θάρι της Ρόδου, στην Ιερά Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και να μαθητεύσουμε δίπλα του πριν ξεκινήσουμε την πορεία μας. Αφού υπηρετήσαμε στις Ινδίες, μετά ο Πατριάρχης μας έστειλε στο Καμερούν. Εκεί έμεινα 2 χρόνια μέχρι που σκοτώθηκε ο Πατριάρχης Πέτρος και τώρα 20 χρόνια με τη χάρη του Θεού βρίσκομαι στην Τανζανία. Στην Ανατολική Αφρική, 3 μοίρες από τον σημερινό, ακριβώς κάτω από την Αιθιοπία και την Κένια, είναι μια χώρα πανφτωχή. Πανφτωχή, είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε αυτοκτονίες και σε κατάθλιψη. Είναι μια μουσουλμανική χώρα όπου περισσότερο από το 52% είναι μουσουλμάνοι. Εκεί με έστειλε ο Πατριάρχης το 2004 που υπήρχε μια εκκλησούλα, και ένας ιερέας και 350 Ορθόδοξοι. Και μου λέει: Δημήτριε, εσύ έχεις την εμπειρία της Ιεραποστολής, ο Πατριάρχης μας ο Θεόδωρος, θα πας στην Τανζανία να βοηθήσεις λίγο εκεί να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ιεραποστολή. Ήσουνα στις Ινδίες, ήσουνα στη Μαδαγασκάρη, ήσουνα στο Καμερούν, τόσα χρόνια ξέρεις. Πήγα κι εγώ το 2004, ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρεμένος. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Μητροπολίτης Προτέριος, ο Θεός να αναπαύει την ψυχούλα του, στο τελευταίο ταξίδι που έκανε, ξέροντας ότι θα φύγει, όπου πήγαινε, μου του λέγανε θέλουμε να μας κάνετε μια εκκλησία, θα σας κάνω. Θέλουμε ένα σχολείο, θα σας κάνω. Θέλουμε μια κλινική, θα σας κάνω. Θέλουμε ένα πηγάνι, θα σας κάνω. Και είχε υποσχεθεί 11 έργα. Και εγώ βρέθηκα στην Τανζανία απένταρος, στο μηδέν. Και περπατούσαμε με το αυτοκίνητο, ήταν η πρώτη περιοδία που θα έκανα στα 750 χιλιόμετρα. Και στο ράδιο ήταν μια κασέτα που ψάλανε οι πατέρες από την Ορμή, από τη Σιμωνόπετρα, το ψαλτήρι που έχει μια ωραία κασέτα. Εγώ είχα τον μποσχινάκι μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, το παλικάρι ο Αβραάμ οδηγούσε ο οδηγός και πορευόμασταν. Είχαμε ήδη 9 ώρες μέσα στη ζούγκλα, σε δρόμους, με χώματα, με λακκούβες, πηγαίναμε. Ο κύριος Καραμπατάκης, ο καθηγητής μας, ξέρει πόσες φορές ήρθε και μας βοήθησε κάτω και σε αυτή τη διαδρομή, η αδελφή Βασιλική και η Αλετρά. Και έτσι λοιπόν πηγαίναμε. Κάποια στιγμή με πήρε ο ύπνος. Ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος, γιατί λέω τώρα τι θα τους πω εγώ όλους αυτούς τους ανθρώπους. Που τους έταξε εκκλησίες, που τους έταξε σχολεία, που τους έταξε κλινικές, πηγάδια. Πού θα βρω εγώ τόσα χρήματα? Αυτά τα έργα κάναν τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Και έκανα προσευχή με το κομποσχοινάκι μου και ξαφνικά φαίνεται ότι με πήρε ο ύπνος. Και βλέπω μπροστά μου τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Με τα μαλλιά του ριγμένα, με το δέρμα του, αυτό το τρίχινο που φορούσε, έτσι εδώ μπροστά μου, σαν να το έχω τώρα. Και ξυπνώ και του λέω το Αβραάμ, έχει ώρα που κοιμάμαι? Μου λέει, τώρα αν έχει ένα λεπτό. Και είχα τέτοια χαρά μέσα μου που ήθελα να ανοίξω την πόρτα από το τζιπ και να τρέχω μέσα στη ζούγκλα σαν μικρό παιδί, σαν ένα κατσίκι νεογέννητο. Και πήρα τέτοια χαρά
Και λέω, Θεέ μου, όλα θα τα οικονομήσεις. Μου φύγει και η στεναχώρια, μου φύγαν όλα. Φτάσαμε στο Κινταμάλι. Εκκλησία θέλετε, θα σας κάνω. Κλινική θέλετε, θα σας κάνω. Σχολείο θέλετε, θα σας κάνω. Και πηγάδια θέλετε, θα σας ανοίξω. Και γυρίζω πίσω στην Ελλάδα, αδελφοί μου. Πρώτη αδελφότητα αναλαμβάνει το ναό του Αγίου Βασιλείου. Μετά και άλλοι, ας πούμε, και αυτά. Πάω και στην Κύπρο, όπου πήγαινα όλοι αναλάμβαναν από ένα έργο. Πάω και στην Κύπρο, λέει, εμείς θα σας κάνουμε και το σχολείο του Αγίου του Αγίου Αθανασίου, κάποιοι άλλοι θα σας κάνουμε μια κλινική. Χτίσαμε 36 ναούς, μάλλον 38 με αυτήν εκείνη που βρήκαμε. Χτίσαμε 36 εκκλησίες και τώρα χτίζουμε τον Άγιο Γρηγόριο και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αλλά είχε στείλει ο Θεός έναν καλό άνθρωπο, φίλο της κυρίας Βασιλικής, τον κύριο Παναγιώτη τον Φουρνάρη, τον κύριο Νίκο τον Φουρνάρη και τη γυναίκα του, την κυρία Παναγιώτα τη δασκάλα, που ήρθανε κάτω, μείνανε 3 μήνες, ξανάρθαν άλλους 3 μήνες και μάθανε τους Αφρικανούς να χτίζουν εκκλησίες. Επίσης κτίσαμε με τη βοήθεια του Θεού και 8 σχολεία και έχουμε 12.500 μαθητές. Έχω βγάλει πάνω από 70 δασκάλους Ορθοδόξους, τους έχω σπουδάσει και στα σχολεία μας έχουμε δασκάλους. Κτίσαμε 11 κλινικές. Τώρα χτίζουμε τη 12η, μας τη χτίζει ο Μητροπολίτης Κερκύρας, ο κύριος Νεκτάριος, που είναι ένας άνθρωπος της αγάπης και στηρίζει πάρα πολύ το έργο της Ιεραποστολής από το όμορφο νησί της Κέρκυρας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η κλινική του Αγίου Νεκταρίου, θα είναι η 12η κλινική και είναι θαύμα. Μέσα σε ένα μήνα έχουμε φτάσει στη Σκεπή, γιατί κάθε μέρα έρχονται 40-50 εθελοντές να βοηθήσουν να χτιστεί γρήγορα για να μπορούν να σώζονται τα παιδιά τους μέσα. Να φέρουμε γιατρούς, να φέρουμε νοσηλεύτριες. Με τη βοήθεια του Θεού έχω σπουδάσει και 110 νοσηλεύτριες ορθόδοξες και έχουν εξοπλιστεί οι κλινικές μας εκεί. Και λειτουργούν άψογα με τη χάρη του Θεού. Κάναμε και τα σχολεία, κάναμε και τις κλινικές. Έχουμε ανοίξει με τη βοήθεια του Θεού περισσότερα από 94 πηγάδια και γεωτρήσεις. Ξέρετε, το νερό είναι μεγάλο πρόβλημα στην Αφρική. Οι άνθρωποι πεθαίνουν για ένα ποτήρι νερό. Όταν βρέχει, τα παιδάκια, εδώ σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη, έξω βρέχει, πόσοι από εσάς θα σκύψετε στον δρόμο να πιείτε λίγο νεράκι? Κανένας. Και έτσι λοιπόν έχουμε ανοίξει 94 πηγάδια και γεωτρήσεις και οι άνθρωποι πίνουν καθαρό νερό και πεθαίνουν τα παιδιά, αδελφοί μου, για ένα ποτήρι καθαρό νερό. Πίνουν από το δρόμο και πρίζονται οι κοιλιές τους και μετά πεθαίνουν. Να, βλέπετε εδώ. Να, έτσι. Τα ζάνια είναι εδώ. Τα παιδιά σας είναι αυτά. Για αυτά τα παιδιά. Κάποτε ήρθε ένας μοναχός από το Άγιον Όρος και μου έδωσε κάτι χρήματα και του λέω, μα γέροντα, εσείς τόσα χρόνια έχετε ένα κελάκι εκεί στη Νέα Σκήτη, ετοιμόροπο, κάντε το λιβανάκι σιγά σιγά, είστε και κουτσός, κάντε το λιβανάκι σας σιγά σιγά να μπορέσετε να φτιάξετε το κελί και μου δίνετε εμένα τα χρήματα. Και ξέρετε τι μου είπε, εδώ ήμασταν μέσα στο γραφείο και μου λέει, σεβασμιότατε, τουλάχιστον σας δίνω εσάς τα χρήματα γιατί θέλω τουλάχιστον, όταν θα βρεθώ μπροστά στο θρόνο του Θεού, να κρατώ στα χέρια μου ένα παιδί που έσωσα από το θάνατο στην Αφρική. Είναι μεγάλο πράγμα, αδελφοί μου, μια μάνα λιγότερη να κλάψει σήμερα. Μια μάνα λιγότερη να κλάψει σήμερα. Στην Τανζανία κάθε μέρα πεθαίνουν 3.000 παιδιά. 3.000 μάνες οδηγούν τα παιδιά τους στα κημητήρια. Και όσοι είστε γονείς ξέρετε τι σημαίνει να θάβεις το παιδί σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Έτσι λοιπόν κάναμε και αυτά τα πηγάδια. Έχουμε κάθε μέρα συσίτιο 250 παιδάκια που πίνουν γάλα και βιταμινούχα μπισκότα. Έχουμε 2 φορές τη βδομάδα φαγητό σε διαφορετικές ενορίες που οι άνθρωποι με 300 ευρώ, 250 άνθρωποι τρώνε κρεατάκι. Αλλιώς θα περιμένουν να φάνε ή τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα και αν τους δώσει πάλι η Εκκλησία από τη φτώχεια. Ή αν σκοτώσουν κανένα ποντίκι στο δάσος να το ψήσουν να το φάνε ή κανένα άγριο πουλί και λοιπά οι άνθρωποι. Και έτσι έχουμε και αυτά τα συσίτια 2 φορές τη βδομάδα. Είναι το καλύτερο μνημόσυνο. Με 300 ευρώ 250 άνθρωποι
τρώνε λίγο κρεατάκι και φαϊχάκι και μικρά παιδιά. Έτσι λοιπόν κάντε τα μνημόσυνά σας στην Αφρική, διαβάστε εδώ τα κολυβάκια σας και κάντε τις δεξιώσεις στην Αφρική, μην τις κάνετε εδώ, για να σας δει και ο ουρανός εκεί πάνω. Έχουμε πολλά προγράμματα, έχουμε για τους λεπρούς, έχουμε για τα παράλυτα παιδιά που παίρνουμε καροτσάκια, έχουμε τα εμβόλια. Ακούστε τώρα πώς εργάζεται ο Θεός. Πώς με φώτισε ο Θεός πριν από 7 χρόνια, ήμουν ήδη 13 χρόνια στην Τανζανία, πριν από 7 χρόνια έμαθα και έβλεπα ότι τα παιδιά πεθαίναν από ανεμοβλογιά. Και ρώτησα πόσο στοιχίζει το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς και μου είπανε 3 ευρώ. Και λέω τα παιδιά πεθαίνουν στην Τανζανία για 3 ευρώ. Και ξεκινήσαμε αδελφοί μου, δηλαδή ο Θεός με φώτισε, μπορούσα να είχα σκεφτεί μια άλλη αρρώστια. Και ξεκινήσαμε τον εμβολιασμό 3.000 το Μάιο, 3.000 το Νοέμβριο. 3.000 παιδιά το Μάιο, 3.000 το Νοέμβριο. Και μέχρι τώρα έχουμε εμβολιάσει πάνω από 50.000 παιδιά, όχι μόνο ορθόδοξα. Και μουσουλμανάκια και καθολικά και λουθυρανούς και ανημιστές και παγανιστές και ειδωλολάτρες και προγονολάτρες. Ότι έλεγε η μητέρα Γαβριηλία, η θεία μου, η Παπαγιάννη, η Αγία Γαβριηλία, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε Αγία, ότι κάθε παιδί είναι ένα δώρο του Θεού στον κόσμο. Κάθε παιδί. Και έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Έχουμε υποχρέωση. Έτσι λοιπόν τους εμβολίασα. Και τι γίνεται τώρα, δέστε γιατί είπα πως ενεργεί ο Θεός. Έρχεται τώρα η ευλογιά των πυθίκων που πάθατε πανικό πέρυσι εδώ στην Ελλάδα, εσείς μόλις είδατε τις πληγές. Έρχεται η ευλογιά των πυθίκων και γεμίζει η Αφρική και τα παιδιά μας είναι όλα προστατευμένα, γιατί το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς τα προστάτευσε. Και όλα τα ορθόδοξα παιδιά και όλα αυτά. Και ήρθαν οι γονείς να με ευχαριστήσουν και να μου πούν ότι σεβασμιότητα σώσατε τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, να δοξάσουμε τον Τρισάγιο Θεό για όλες αυτές τις ευλογίες που μας έδωσε τον προηγούμενο χρόνο και για όλες αυτές που θα μας δώσει σίγουρα στον καινούριο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο, και να του ευχηθούμε καλή ποιμαντορία. Είναι ένας άξιος κληρικός, τον γνωρίζω πολύ καλά, είναι ευγενέστατος, πολύ καλλιεργημένος και πολύ ταπεινός και γεμάτος αγάπη, και είναι τυχερή η Θεσσαλονίκη που θα έχει έναν τέτοιο επίσκοπο για πολλά χρόνια, γιατί είναι και νέος ευτυχώς, και έτσι για πολλά χρόνια θα έχει επίσκοπο η Θεσσαλονίκη ακμαίο και δυνατό. Να ευχαριστήσουμε και τον Πατριάρχη μας που μου έδωσε την ευλογία να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Να ευχηθώ, να ευχαριστήσω την αδελφότητα για την πρόσκληση να βρίσκομαι κοντά σας. Ξέρω πόσο με αγαπάτε και πόσο θέλετε να είμαι συχνά κοντά σας, αλλά δεν γίνεται γιατί έχω και εγώ πολλές υποχρεώσεις στα πέρατα του κόσμου. Αλλά όμως κάθε φορά που βρίσκομαι στην πατρίδα μας για να προσκυνήσω τον Άγιο Δημήτριο, για να πάρω την ευχή της μανούλας μου που τόσα χρόνια με έχει και πάει και με φέρνει, και να ξέρετε αυτό το έχουμε οι Ιεραπόστολοι. Κάθε φορά που χαιρετάμε τους γονείς μας, είναι σαν να τους χαιρετάμε για τελευταία φορά. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε αν θα ξαναγυρίσουμε πίσω, τι θα μας τύχει στην Αφρική. Έτσι πάθαινα και με τον πατέρα μου τον μακαριστό. Κάθε φορά που τον αγκάλιαζα σφιχτά και με αγκάλιαζε, δεν ξέρω αυτός τι ένιωθε, αλλά εγώ τον χαιρετούσα, επειδή έκανε και την αιμοκάθραση, τον χαιρετούσα σαν να είναι πάντα η τελευταία φορά. 17 χρόνια. Και γι' αυτό, αλλά μας αξίωσε ο Θεός, στο τέλος του να είμαι δίπλα του, να του κρατώ το χέρι και να φύγει ως άγγελος να τον επισκεφθεί η Παναγία Γερόντισσα και να τον πάρει μαζί της. Ναι, γιατί μου λέει νάτι η Γερόντισσα, νάτι. Ναι. Και έτσι λοιπόν μας αξίωσε ο Θεός όλων αυτών των χαρίτων, να τον δοξάσουμε και να τον παρακαλέσουμε να τον ευχαριστήσουμε, αλλά και θέλω αδελφοί μου να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Γιατί η αδελφότητα τα χρήματα δεν τα μαζεύει από τον ουρανό, εσείς τα προσφέρετε. Εσείς τα προσφέρετε και αυτοί με τη σειρά τους τα δίνουν σε εμάς για να γίνουν έργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε 60 χρόνια τώρα την αδελφότητα, που βρίσκεστε, είστε οι διάδοχοι των πρώτων φίλων της Ιεραποστολής. Έτσι ξεκίνησε η φίλη της Ουγκάντα, ξεκίνησε εδώ η αδελφότητα.
Τώρα βέβαια λέγεται Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης. Να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε αυτό το έργο, ο καθένας με το περίσευμά του ή το υστέρημά του. 32 χρόνια τώρα, στα πέρατα του κόσμου, για την αγάπη του Χριστού και της Ορθοδοξίας μας και της πατρίδας μας της Ελλάδος, για να κυματίζει ψηλά η γαλανόλευκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και να βαπτίζονται οι άνθρωποι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, να δίνει ο Θεός, να ευλογεί ο Θεός εσάς, τις οικογένειές σας, τους κόπους και τα έργα σας. Και σας περιμένουμε στην Τανζανία. Σας περιμένουμε στην Τανζανία να μας βοηθήσετε. Ευχαριστούμε και εμείς, Ευαγγελίτες.